Η μόνη δυνατότητα που μας δόθηκε είναι να επιλέξουμε αν θα πολεμήσουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια ή όχι. Αν θα κοιτάξουμε το θάνατο στα μάτια ή αν θα πλέουμε μέχρι το τέλος έναν ωκεανό συμβασμών. Γύρω μας υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ζουν αόρατοι μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση. Μετανάστες, Ρωμά, φτωχοί, άστεγες, φυλακισμένοι, τοξικοεξαρτημένες. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο μας όπλο απέναντι στους καταπιεστές, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια υπόσχεση διαρκείας ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν και καμία μόνο και μόνη της στα χέρια του κράτους. Ξεκινάμε με την Παλαιστίνη. Βλέπουμε στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την ολοκληρωτική καταστροφή της Γάζας, τις δολοφονίες 40.000 ανθρώπων και έναν λοιμό που θα συνεχιστεί ακόμα και αν λήξει πολιορκία. Όλα αυτά από ένα οργανωμένο κράτος με υπερσύγχρονο στρατό απέναντι σε κατά κύριο λόγο αμάχους αλλά και σε αντιστεκόμενους. Ο για 80 και χρόνια επικισμός της ιστορικής Παλαιστίνης, που συντελείται από ένα δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, έχει φτάσει πλέον στο ζενίθ, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει επιστροφή. Όλοι μας ανεξαιρέτως πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι στη διαστροφική πολεμική μηχανή των επεκτατιστών και των δυτικών του συμμάχων. Το ίδιο θα κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει μια τέτοια κτηνοδία, δίχως να μας ενδιαφέρουν φυλές, θρησκείες και έθνη. Να καταστήσεις λοιπόν και σε όλους τους τόνους ότι το ελληνικό κράτος και όλα τα κράτη της πολιτισμένης ανθρωπιστικής δύσης συνεργάζεται οικονομικά, διπλωματικά και πολεμικά με το Ισραήλ, έχοντας απεριόριστη ευθύνη. Ας μην εθελοτυφλούμε λοιπόν για το βάρος που πέφτει στις δικές μας πλάτες σε μια γενοκτονία εν εξελίξη. Να βάλουμε αναχώματα στο πολεμοχαρές σκηνικό που στείνουν τα κράτη και τα αφεντικά, να αρνηθούμε τη στράτευση, την κτηνοδία και το θάνατο για μια σημαία, ό,τι χρώμα και να έχει αυτή. Να τσακίσουμε τους φασίστες και τα εθνίκια που ενώ παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί, λες και γεννηθήκαμε προχθές, είναι διαχρονικά ο πυρήνας των ηλιθείων πάνω στους οποίους θα πατήσουν τα κράτη για να δικαιολογήσουν τους πολέμους που έρχονται. Και τώρα, λίγα πράγματα για την εδώ καθημερινότητα, για τη δική μας ζωφερή πραγματικότητα. Κρατικές δολοφονίες, μία πίσω από την άλλη, οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα, η αξία της ανθρώπινης ζωής στον πάτο και το κόστος επιβίωσης στο Θεό. Μια καθημερινή μορφή βίας μέσα από λογαριασμούς ΔΕΗ, απλήρωτα ενίκια, μεροκάματα της πείνας, εργατικά ατυχήματα και τόσα άλλα. Το κράτος λοιπόν, μέσω των μίντια, αδυνατεί να πουλήσει οποιαδήποτε αισιόδοξη παπάτσα και να κατευναστεί ο κοινωνικός τιμός. Για το λόγο αυτό, εξαπολύει για ακόμη μια φορά τους μπάτσους του να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Να πάρει εκδίκηση για ολόκληρες δεκαετίες γεμάτες αγώνες, συγκρούσεις, καταλήψεις, συναυλίες, γεμάτα πέταλα, ζωντανές πλατείες. Η Ελλάς στείνει κλίμα τρομοκρατίας στις πλατείες, στις γειτονίες που αράζουμε, κάνοντας χιλιάδες ελέγχους σε ανήλικους και εμείς σχεδόν σε καθημερινή βάση. Εντείνοντας την παρουσία τους δημόσιους χώρους, ακολουθώντας τακτική εκαθάρισης οποιοδήποτε ανένταχτου, μετανάστη, λούμπεν, οπαδού και πολιτικού στοιχείου. Οι μπάτσοι είναι αυτοί που θα εξυπηρετήσουν κάθε απόφαση του κράτους και μεγαλοεταιριών για καταστολή. Είναι αυτοί που για χάρη των τραπεζών θα πετάξουν ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους, αδιαφορώντας για τη μοίρα τους. Είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν πως οι πόλεις μας δεν θα είναι ποτέ οι ίδιες. Θα γίνουν ένα απέραντο νεκροταφείο επενδυτών και τουριστών. Είναι αυτοί που με βία χημικά και συλλήψεις θα διαφυλάξουν ασφάλεια και την τάξη. Όλα τα παραπάνω σαφώς και έχουν τα ανταλλάγματά τους, καθώς οι μπάτσοι χαίρουν ιδιαίτερης προστασίας. Δολοφονίες Ρωμά, δολοφονίες μεταναστριών και μεταναστών, βιασμοί σε ΑΤΑΦ, βασανισμοί συντρόφων, συμμετοχές σε κλώματα τράφικινγκ ανηλίκων και μη και τόσα άλλα. Δεν περιμένουμε καμία αστική δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει. Μόνο η αντίστασή μας ενάντια στη βαρβαρότητα μπορεί να τους βάλει φρένο. Μόνο αν χρησιμοποιήσουμε βία ενάντια στη βία της εξουσίας τους, θα γίνει αντιληπτό ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που φανταζόμαστε. Μονάχα εάν ενωθούμε, το να τσακίσεις τους μπάτσους γειτονιά σου δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε παράνομο. Είναι δίκαιο. Να μην αφήσουμε λοιπόν τις ζωές μας στα χέρια τους. Μαχόμαστε ενάντια σε μπάτσους, φασίστες, φιλίσχους πολίτες και οποιοδήποτε τσιράκι του κράτους που μας θέλει σιωπηλές και σκυμμένους. Ας γίνουμε η φασαρία που θα κρατήσει ζωντανά τα πάρκα της πλατείας μας. Η φασαρία που δεν θα τους αφήνει να κοιμούνται ήσυχοι, νομίζοντας πως πάταξαν την τελευταία σπιθαμή αντίστασης. Ραντεβού στους δρόμους, αν δεν αντισταθούμε σε όλες τις γειτονιές, οι πόλεις μας θα γίνουν μοντέρνες φυλακές. Στη Ράφα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά.